Καλησπέρα καταρχάς. Ονομάζομαι Γιάννης Κόνιαρης. Μ' αρέσει πιο πολύ το Ιωάννης, να σας πω την αλήθεια. Όπως είπε ο Θοδωρής, ο φίλος μου, είμαι τεταρτοετής φοιτητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δηλώνω φοιτητής, για πόσο ακόμα όμως δεν το ξέρω, ούτε εγώ ούτε οι γονείς μου. Κυρίως αν με χαρακτηρίζει όμως κάτι από τις δράσεις μου τα 3-4 τελευταία χρόνια, θα έλεγα περίτρανα ότι νιώθω περισσότερο εθελοντής. Νιώθω, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος δραστήριος, ενεργός, που τον νοιάζει ιδιαίτερα το αντίκτυπο που έχει η κάθε δράση του στην κοινωνία. Από πολύ μικρός, βέβαια, ένιωθα ότι αυτή την ανάγκη ότι τίποτα δεν μου αρέσει στην κοινωνία μου. Καλά, εντάξει, πολύ με καταλαβαίνετε. Ότι τίποτα δεν μου αρέσει γύρω μου και θέλω οπωσδήποτε να το αλλάξω. Βέβαια, δεν είχα καθόλου το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, την παιδεία ουσιαστικά ή τα μέσα για να το καταφέρω με τον σωστό τρόπο. Έτσι, κατέληξα να είμαι κομμάτι, αν θυμάστε, πριν κάποια χρόνια στην Αθήνα, ακόμα και τώρα, σε πορείες, βανδαλισμούς ή κάτι με καταστροφές ή κάτι τέτοιο, γιατί ένιωθα αγανάκτηση, ρε παιδί μου. Ήθελα να αλλάξω πράγματα, αλλά κυριολεκτικά δεν είχα τον τρόπο για να το κάνω. Έτσι λοιπόν, θέλω να με φανταστείτε ότι κυριολεκτικά πριν 4-5, όχι, τώρα είμαι 23, ψέματα. Πριν 7 χρόνια περίπου, ναι, ότι ήμουν κομμάτι αυτού του κινήματος. Πόσο έξω όμως έπεσε ο επαναστάτης? Γιατί είναι μια μεγάλη ερώτηση αυτή και μου πήρε πολύ καιρό για να την απαντήσω. Βασικά μου πήρε 3-4 χρόνια, ως ότι έγινα μέλος ενός εθελοντικού οργανισμού που ειδικευόταν στις ανταλλαγές φοιτητών για πρακτική και εθελοντική άσκηση. Θα είμαι πολύ ειλικρινής ως προς ότι δουλειά χρειάζεται για να φέρεις κάποιον ή να στείλεις κάποιον στο εξωτερικό για να δουλέψει εθελοντικά ή πρακτικά. Θα είμαι πολύ ειλικρινής όμως ως προς το πόσο γεμίζεις σαν άνθρωπος όταν βοηθάς κάποιον όντως να κάνει αυτό το όνειρό του πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα του να αλληλεπιδράς με ανθρώπους από κάθε άκρη της γης είναι αυτό το οποίο είναι μοναδικό, γιατί κυριολεκτικά γνωρίζεις τα ήθη, την κουλτούρα, γνωρίζεις τις προσωπικότητες, γίνεσαι ένα με αυτά και αυτό σου δίνει τελικά, σε κάνει να καταλαβαίνεις και να συνειδητοποιείς κάποιες αξίες. Τις γνωμιοποιεί μέσα σου. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε όλες αυτές τις αξίες μέσα μας. Απλά αρκούν τα ρεθίσματα για να τις γνωμιοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, με τον καιρό και ενώ βοηθούσα, κατέληξα να έχω μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοκατανόηση, την εμπάθεια. Πόσο μαγικό να καταφέρνεις να γνωμιοποιείς αυτές τις αξίες μέσα σου. Να ανακαλύψεις τι είναι τελικά όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μέχρι πριν δεν το ήξερες. Όταν μέχρι πριν τα μέσα σου ήταν, ξέρω εγώ, οι πέτρες ή η φωτιά, ας πούμε, ή η καταστροφή, αρχίζεις τελικά και καταλαβαίνεις ποια είναι τα πραγματικά όπλα για να καταφέρεις αυτή την αλλαγή που θες στην κοινωνία. Long story short, και 3 χρόνια μετά, αφού είχα καταφέρει και είχα δώσει αρκετές εμπειρίες, είχα βοηθήσει αρκετά άτομα να πάρουν μέρος σε αυτές τις εμπειρίες εθελοντισμού ή πρακτικής άσκησης, αποφάσισα κι εγώ ίδιος ότι είναι η ώρα μου να πάρω κι εγώ μέρος σε ένα από αυτά τα προγράμματα. Άρα λοιπόν, ναι, ήρθε εκείνη η μεγάλη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που αναζητάει και θέλει περισσότερα και ό,τι πιο δύσκολο, σκέφτηκα ότι, ωραία, αν είναι να πάω για εθελοντισμό, θα πάω να επιλέξω να κάνω ό,τι πιο απαιτητικό υπάρχει. Και στο μυαλό μου, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, ό,τι πιο απαιτητικό πρόγραμμα εθελοντισμού μπορούσα να αντιμετωπίσω, βρισκόταν στην Κένια. Στην Αφρική. Μέχρι να πάω, δεν ήξερα κι εγώ που ήταν. Είναι ανατολικά της Αφρικής, είναι κάτω από την Αιθιοπία και πάνω από την Τανζανία. Σας διαφώτισα. Εμβόλια πολλά. Χαρτιά για τη μετάβασή μου στη χώρα ακόμα περισσότερα. Βέβαια, να καταλάβετε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας το είχε η μάνα μου. Να καταλάβει και να εμπεδώσει ότι ο γιος σε 2 μήνες πάει στην Αφρική. Το αστείο, βέβαια, σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι καθώς περνούσε ο καιρός και κοντοζύγωνε η μέρα που εγώ θα πήγαινα, άρχισαν να με όντως να με αγχώνουν και να με κάνουν αγωνιό πράγματα τα οποία αγχωνόταν η μάνα μου 4 μήνες πριν. Δηλαδή, φαγητό θα έχω, ασφαλής θα είμαι. Κυριολεκτικά, και ενώ ήμουν πολύ χαλαρός, άρχισα να νιώθω ότι όσο το ταξίδι κοντοζυγώνει και όσο ερχόντουσαν οι μέρες, έλεγα: όντως, σε 2 μέρες πάω Αφρική και αυτό καταλαβαίνω πόσο ρεαλιστικό ή πόσο έντονο θα είναι σαν εμπειρία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στέκεσαι 2 μήνες πριν με την παρέα, σου λες: σε 1-2 μήνες εγώ πάω Αφρική, πάω στην Κένια και νιώθεις τόσο και λένε όλοι: Wow, ξέρω εγώ, θα πας στην Αφρική. Και περνάνε οι μήνες και είσαι 1-2 μέρες πριν και αναρωτιέσαι μόνος σου: σε 2 μέρες πάω στην Αφρική, ας πούμε, φεύγω. Είναι τελευταία φορά που θα φάω σουβλάκι, είναι κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, και παράλληλα, ενώ προετοιμαζόμουν να πάω, είχα επικοινωνία ήδη με τον οργανισμό που θα με υποδεχόταν εκεί και μου στέλνανε υλικά. Και ένα από αυτά ήταν, ας πούμε, ότι η Κένια συγκεκριμένα
είναι στις top 5 χώρες του κόσμου όσον αφορά τη διαφθορά. Εκεί να δείτε ένα άγχος που ξεπίδησε μέσα μου και πώς σταματάς να σε χαλαρώσει εκεί και χλωμιάζεις λίγο πριν πας. Αλλά δεν μάσησα, γιατί μέσα μου ήξερα πολύ καλά τι θα μου έδινε αυτό το ταξίδι σε αντάλλαγμα. Ότι από τη στιγμή που θα έφτανα, όλη η αγωνία, όλο το άγχος, όλη η ανασφάλεια θα έφευγε. Γιατί θα ήξερα ότι πραγματικά πάω εκεί για να εκπληρώσω ένα από τα όνειρά μου. Ξέρεις, έχεις δει από μικρό σε ταινίες, σε παιδικά, Αφρική, Lion King και όλα αυτά. Και λες, ή ντοκιμαντέρ πάρα πολλά. Και λες, πραγματικά θα αποκτήσω μια εμπειρία και μια ανάμνηση που θα βρίσκομαι μέσα σε όλα αυτά. Και έτσι είναι. Τέλεια. Από τις πρώτες κιόλας μέρες που βρέθηκα στην Κένια και ξεκίνησα να επιβεβαιώνομαι για την ομορφιά και την ουσία που κρύβει αυτή η χώρα, σε όλα τα οξύμορα και τα παράδοξα. Γιατί αν μη τι άλλο, η Κένια, έχω να σας πω ότι είναι η χώρα των παραδόξων. Πολύ δύσκολο να συνηθίζεις ότι είσαι σαν τη μήγα μες στο γάλα, γιατί κάποιοι άνθρωποι, τουλάχιστον εκεί εγώ που δούλευα, πήγα ως σύμβουλος σε ένα από τα σλαμ. Σλαμ είναι οι περιοχές, δεν είναι αστική περιοχή, είναι αυτές οι παραγκουπόλεις σε μια τεράστια έκταση, ακριβώς δίπλα στην πόλη. Όλα τα σπίτια είναι με αλουμίνιο, ξύλα και τέτοια. Άρα λοιπόν, σε εκείνες τις περιοχές δεν έχουν πολύ επαφή με το τι γίνεται με τους λευκούς ή τι γίνεται με το δυτικό κόσμο, ας πούμε. Άρα πας εκεί και βλέπεις ότι οι άνθρωποι, είσαι σαν τη μήγα μες στο γάλα κυριολεκτικά, δεν έχουν ξαναδεί άνθρωπο λευκό ή τα παιδάκια τα πλησίαζες και ήταν σε φάση. Λες και έχουν δει κάποιο τέρας ή κάτι τέτοιο, ή ακόμα περισσότερο, δεν έχουν δει την τριχοφία. Παιδιά κυριολεκτικά, κάποια παιδιά δεν έχουν. Τουλάχιστον εκεί πέρα οι άνθρωποι, το δέρμα τους είναι βελούδο. Πήγαινα, περπατούσα στον δρόμο και ήταν τα παιδάκια και άρχισαν και μου τράβαγαν τις τρίχες και έφευγαν. Και νόμιζαν ότι είμαι κάτι σαν αρκούδα, κάτι σαν. Ότι ήμουν κάτι τελείως εξωπραγματικό σαν πλάσμα στα μάτια τους. Εκεί αρχίζεις και όσο βλέπεις ότι αυτά η απορία τους σε κάνει τελείως να αναθεωρείς για κάποια πράγματα. Σε κάθε γωνιά του δρόμου άκουγες τη λέξη Μουζούγκου. Στην Κένια μιλάνε Σουαχίλη. Μουζούγκου σημαίνει άσπρος άνθρωπος, έμαθα εκ των υστέρων. Βέβαια, μου είπανε κιόλας ότι έχει και ένα νόημα ότι άσπρος άνθρωπος με λεφτά. Χαρακτηρισμός που με ακολούθησε σε όλη μου την εμπειρία και τον 1,5 μήνα και δεν με άφησε δυστυχώς όσο και αν ήθελα να γίνω κομμάτι της κουλτούρας τους και να ενσωματωθώ όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στον πολιτισμό τους. Μη μείνει Αφρικαν, τους απαντούσα, και εγώ στα Σουαχίλη, που σημαίνει ότι όχι, εγώ είμαι Αφρικανός, γιατί ήθελα αντικειμενικά να τους δείξω πόσο πολύ έχω αυτό το θέλω για τους δύο αυτούς μήνες να γίνω ένα με αυτούς, να τους νιώσω όσο περισσότερο μπορώ. Εδώ βλέπετε κιόλας κάποιες από τις φωτογραφίες. Εδώ είναι το σλαμ και εδώ. Και εδώ επίσης με τα παιδάκια που κάνουν διάλειμμα. Εδώ είναι η περιοχή που έμενα. Τέλεια. Ωραία. Άνθρωποι μέσα στο σλαμ εργάζονται για 80 λεπτά την ημέρα. Όχι για να θρέψουν τον εαυτό τους, για να θρέψουν την τετραμελή οικογένειά τους. Οι άντρες ήταν κυρίως στην περιοχή που εργαζόμουν εγώ, έτσι, όχι στο Ναϊρόμπι, στο σλαμ. Κυρίως ναρκωμανείς. Και συνουσιάζονταν, να το πούμε, χωρίς προφυλάξεις και χωρίς σεβασμό με πάρα πολλές γυναίκες. Και αυτό με έκανε να συναντήσω πάρα πολλές κοπέλες κάτω των 18, μόνες μητέρες, δηλαδή μεγάλωναν χωρίς άντρα τα παιδιά τους. Και οι ίδιες, αν δεν είχαν κάποια αρρώστια, ήταν η ψυχολογική τους κατάσταση και το κατά πόσο πίστευαν στον εαυτό τους ήταν μηδενικό. Άρα εκεί καταλαβαίνεις που κολλάς εσύ σε όλη την ιστορία. Βέβαια δεν μπορούσα να δεχτώ στο δικό μου μυαλό ότι επειδή κυρίως η πολυγαμία βασιλεύει σε όλη την Αφρική, στις περισσότερες χώρες, στην κεντρική και στην ανατολική, όσο ξέρω, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι συναντούσα κοπέλες 13-14 χρονών και ήταν πολύ OK με το ότι σε όλη τους τη ζωή θα είναι υπό του άντρα και ποτέ είσαι με τον άντρα. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τη διαφθορά και πόσο βάθος μπορεί να έχει αυτή η διαφθορά. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις πώς αυτή η πληροφορία που πήρες πρώτον πας εκεί, ότι η Κένια ανήκει στις πιο διαφθαρμένες χώρες του κόσμου. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις πώς αυτό αποκτά υλική υπόσταση μπροστά σου. Όπως ανέφερα, πήγα ως εθελοντής συμβουλευτική. Βέβαια, ο Θεός είχε άλλα πλάνα για μένα, γιατί γενικά ο Θεός είχε άλλα πλάνα για την Αφρική. Οι ανάγκες ήταν πολύ διαφορετικές. Πας να παραδώσεις ένα σεμινάριο στο σχολείο και το σχολείο είναι πλημμυρισμένο. Όπως εδώ περίπου. Είναι πλημμυρισμένο. Ποιος είναι ο ρόλος σε εκείνη τη φάση? Να παραδώσεις ένα σεμινάριο που ή να πάρεις μια τσάπα και να αρχίσεις να σκάβεις ένα ριάκι μαζί με τα παιδιά από το σχολείο, προκειμένου να αδειάσεις το νερό από την τάξη και μετά να κάτσεις να δώσεις το σεμινάριο. Μαντέψτε. Ποιος είναι ο ρόλος όταν πας να μιλήσεις και να προσφέρεις βοήθεια σε μια οικογένεια με την υπαίθρια επιχείρησή της, γιατί όλοι οι υπαίθριες επιχειρήσεις διαχειρίζονται κυρίως το σλαμ.
Και ξέρεις ή μαθαίνεις μάλλον ότι το σπίτι τους ή μάλλον όλο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ζούσαν έχει πάρει φωτιά λόγω μιας διαρροής αερίου. Θα πάρεις καρφιά, θα πάρεις σφυρί, θα ανέβεις σκαλωσιά, χωρίς να έχω ξαναγγίξει ποτέ σφυρί ή καρφιά ή να έχω ανέβει σκαλωσιά και θα τους στήσεις ένα σπίτι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι 10 δοκάρια ξύλινα και 4 λαμαρίνες. Άρα λοιπόν, μετά πολλά, κατέληξα από σύμβουλος να είμαι χτίστης, δάσκαλος, τα πάντα. Ακόμα και γιατρός. Οι γνώσεις μου αρκούσαν για να είμαι γιατρός. Ναι, και οι δικές σας αρκούν για να είστε γιατροί. Πράγματα που δεν ήξερα ότι έχω τη γνώση, την εμπειρία να καταφέρω να απεξέλθω, καταλαβαίνεις όταν έχεις δίπλα σου μια τεράστια ανάγκη, πόσο πολύ ικανός είσαι σαν άνθρωπος, σαν οντότητα. Κυριολεκτικά, καρφιά δεν είχα ξαναπιάσει. Δεν είχα ξαναβοηθήσει κάποιον σε ιατρικά θέματα. Και όμως αρκούσα. Ήμουν αρκετός. Ή μάλλον ήμουν υπεραρκετός. Έχω δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα να σας δώσω πάνω σε αυτό. Ένα εκ των οποίων είναι ότι κάθε πρωί ήταν μια μισή ώρα για να φτάσω περίπου στην περιοχή που εργαζόμουν. Εκ της οποίας διαδρομής ένα 20 λεπτό είναι περπάτημα σε χωματόδρομο που δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω παρά μόνο ήλιος και σκόνη. Περπατούσα λοιπόν ένα πρωί μόνος μου, ήταν ένας άνθρωπος μπροστά μου. Περπατούσε. Σε κάποια φάση αρχίζει τρέμει. Και όπως είναι, πέφτει. Πέφτει, οριζοντιώνεται και αρχίζει, συνεχίζει τρέμει. Παθαίνει επιληπτικό επεισόδιο μετά πολλά. Χωρίς να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης, έχω βρεθεί ήδη από πάνω του. Παρεπτόντως, έτρωγα ένα μάγκο εκείνη τη στιγμή. Το βάζω μέσα στο στόμα του, γιατί κάπως λειτουργήσε ο εγκέφαλός μου και μου έφερε στη μνήμη κάποιες οδηγίες περί. Όταν παθαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, επιληπτικό επεισόδιο. Άρα το βάλα στο στόμα του, του γύρισε τη γλώσσα, τον έφερε σε σωστή θέση ώστε να μπορέσει να αρχίσει να ανακτήσει την αίσθησή του, τις αισθήσεις του, σηκώνεται, τον πάμε στο κέντρο κτλ. Όλα τέλεια. Ας σκεφτούμε λίγο. Ή μάλλον να σκεφτώ κι εγώ ξανά ότι παίζει να είχα δει παλιότερα, ξέρω εγώ, κάποια βίντεο περί επιληπτικών επεισοδίων, τι κάνει. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα έβγαλε εμπειρία ετών, ας πούμε. Δεν το περίμενα καν. Και άλλη μια ιστορία λίγο πιο βαριά. Σαν σύμβουλος ήμουνα και συνεργαζόμουνα, δούλευα μια κοπέλα 30 χρονών. Είχαμε εβδομαδιαίες συναντήσεις μαζί. Η κοπέλα ήταν 30 χρονών, είχε ένα παιδί 10-12 χρονών. Αλλά δεν είχε καθόλου λεφτά. Προκειμένου να έχει λεφτά, όπως μου έλεγε η ίδια, πήγε σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο που κοιμόντουσαν οι εργάτες γενικά του ΣΛΑ και του ζήτησε να συνευρεθεί μαζί τους προκειμένου να πάρει ένα χρηματικό αντίτιμο πίσω για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί της. Σε εκείνη τη φάση μου λέει, το κάνω, γυρίζω σπίτι και έκπληκτη ανακαλύπτω ότι οι εργάτες, επειδή ήξεραν που έμενα, όσο βίαζαν εμένα, είχαν πάει και είχαν βιάσει και την κόρη μου. Η αντίδρασή μου ήταν έτσι 7 ώρες μετά όταν γύρισα σπίτι. Γιατί εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς, και τώρα τα σκέφτομαι και ανατριχιάζω, αλλά εκείνη την ώρα έδρασα απλά σαν επαγγελματίας. Δηλαδή, ανέπτυξε τέτοια εσάμινη ο οργανισμός μου απέναντι σε ζητήματα που δεν τα είχα ξανασυναντήσει ποτέ, ούτε πίστευα ότι θα συναντήσω. Απλά ανέπτυξε τέτοια εσάμινη ο οργανισμός μου, που ήμουνα χωρίς χρόνο να έχω κλονιστεί, τίποτα. Και την κοιτούσα και της μιλούσα και της έδινα οδηγίες για το τι μπορεί να κάνει ή να βρούμε μια λύση. Οτιδήποτε. Και έτσι πήγανε και οι 2 μήνες, με καινούργιες ιστορίες ανθρώπων που κάθε μέρα τις άκουγες, προσπαθούσες να μην σε επηρεάζουν εκείνη τη στιγμή, βέβαια τις κουβάλαγες σπίτι όταν γύριζες, και προσπαθούσες να τους δώσεις συνέχεια την ελπίδα για να παλέψουν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό τους. Δύσκολο πολύ να γυρνάς σπίτι κάθε βράδυ και να έχεις όλες αυτές τις ιστορίες στο μυαλό σου. Κάπου πρέπει να ξεσπάσεις είναι η αλήθεια, και υπάρχουν διάφορες μεθόδοι. Αλλά καθόλου δύσκολο να συνειδητοποιήσεις την ολοκλήρωση, τη συναισθηματική και την πνευματική σαν άνθρωπος, ότι καταφέρνεις και βοηθάς τον συνάνθρωπό σου σε εκείνη την περίπτωση. Και εδώ έρχεται το παράδοξο. Εδώ έρχεται η πλευρά του νομίσματος που νομίζω ήταν η μαγεία και αυτή που, το πράγμα που έκρυβε όλη την ομορφιά στην γένεια και σου έδινε τη δύναμη για να συνεχίσεις. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Μπορούμε να έχουμε ήχο. Αν μπορούμε να το ξαναβάλουμε από την αρχή.
έχω. Γεια σας. Μικρό βίντεο, αλλά ναι, είναι αυτό ρε γαμώτο. Είναι αυτό. Δηλαδή, είναι αδύνατο να αντισταθεί σε κάτι τέτοιο. Πραγματικά είναι αδύνατο. Περπατάς, έχεις συναντήσει και έχεις τελειώσει μόλις τη συνάντηση που είχες με τη γυναίκα αυτή που σας ανέφερε προηγουμένως, ας πούμε. Στην επόμενη γωνία έχεις αυτό το πράγμα. Και τρως κάτι χαστούκια που σου παίρνει πάρα πολύ καιρό να τα συνειδητοποιήσεις. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχω γυρίσει ένα μήνα, δεν είναι καθόλου αρκετός για να καταφέρεις να βάλεις μια βάση σε όλο αυτό μέσα που έζησες. Ακόμα πιστεύω ότι έζησες σε μια ταινία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ρε παιδί μου, αυτή η αγκαλιά που θα σου δώσουν, αυτή η ενέργεια που σου βγάζουν, καθένα από αυτά τα παιδιά μπορεί να μην έχει μητέρα, μπορεί να μην έχει πατέρα. Και όμως, όπως το έχετε δει στο ντοκιμαντέρ, έχουν αυτό το χαμόγελο, ρε φίλε. Αυτό χαμόγελο που σε κάνει και νιώθεις πάρα πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μικρός νιώθεις σε αυτούς τους γίγαντες εκεί πέρα. Εδώ είναι διάφορες σκηνές από κάποια πάρτι που τους κάναμε, γιατί ας πούμε, ήμουν Πάσχα εκεί πέρα, δεν είχαν φυσικά λεφτά για να κάνουν κάποια εκδήλωση, κάτι τέτοιο, άρα οργανώσαμε τους υπόλοιπους εθελοντές ένα πάρτι για τα παιδάκια, τους πήραμε ζαχαροτάκια και αυτά. Πιστέψαμε, δεν είχαν ξαναζήσει. Δεν μπορεί να μην είχαν ξαναφάει παγωτό, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είχαν ξαναφάει όλοι μαζί και να παίζουν μουσική όλοι μαζί, γιατί απλά δεν το είχε στήσει κάποιος, ας πούμε, ή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να το ζήσουν. Αν μπορούσα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα έχω ζήσει, σίγουρα το ένα πάει σε αυτήν εδώ πέρα την κυρία, είναι η Μέρη, όπως τη φωνάζουμε εμείς, μαμά Μέρη. Είναι υπεύθυνη του ΜΚΟ, που ήταν, άφησε τα πάντα γενικά, ενώ δούλευε σε ένα ξενοδοχείο. Στο κέντρο της πόλης είχε λεφτά, έχει οικογένεια. Επέλεξε να αφήσει τα πάντα, να πάει να ζήσει μέσα στο σλαμ. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη για 40 παιδιά από 5 έως 20 ετών, την εκπαίδευσή τους, τη διατροφή τους, την καριέρα τους, για όλα. Και επίσης διαχειρίζεται όλους τους εθελοντές που πάνε και δουλεύουν στο σλαμ, είτε σε γιατροί, είτε σε σύμβουλοι, είτε σαν οτιδήποτε, είτε σαν δάσκαλοι. Και η δεύτερη είναι αυτή εδώ η γυναίκα, μισό, αυτή εδώ, τη οποία το όνομα μου διαφεύγει γιατί συνάντησα. Όταν πήγαμε με τους εθελοντές εκδρομής στο χωριό των Μασάι, κάπου εκεί που περπατούσαμε και είχαμε, πραγματικά ήταν μακριά από την πόλη, και βλέπω τα σπίτια των Μασάι γενικά πληροφοριακά είναι φτιαγμένα από λάσπη και περιττώματα γελάδας. Οι Μασάι πίνουν ομό αίμα, τρώνε ομό κρέας, γενικά είναι αρχαίγωνα πράγματα. Είναι ταξίδι στον χρόνο πραγματικά. Τη βρήκα εκεί να είναι σε μια γωνία και να παίζει με τα παιδάκια, να τα διαβάζει και να τους μαθαίνει αγγλικά. Γεμάτος περιέργεια, πάω, τη ρωτάω για να μάθω πράγματα για την ίδια και μου λέει: Είμαι από τη Βραζιλία, είμαι 45-50 χρονών. Έφτασα εδώ, ακύρωσα το εισιτήριο επιστροφής. Αποφάσισα να πάω να μείνω ούτε καν στο σλαμ που δούλευα, ούτε καν στο Ναϊρόμπι. Αποφάσισα να πάω να μείνω μέσα στο χωριό των Μασάι. Για 2 μήνες τώρα είμαι εδώ, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα κάτσω. Για να κάτσω να τους βοηθήσω σε θέματα εκπαιδευτικά, σε θέματα υποδομής, σε ό,τι έχουν ανάγκη. Γιατί είμαι υπεραρκετή. Και τη ρωτάω πολύ ξεκάθαρα, πώς έχεις τη δύναμη να επιλέξεις κάτι τέτοιο. Και η απάντησή της ήταν, είναι η αξία της ανταλλαγής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.